Το θέμα είναι συνοδοιπορώντας με τους εφήβους της εποχής μας. Δύσκολα. Να συνοδοιπορήσεις με τους εφήβους όταν απέχεις 45 χρόνια από την εφηβεία. Μπορείς να μιλήσεις για τους εφήβους μόνο όταν τους συναναστρέφεσαι και νοιάζεσαι για αυτούς. Μέχρι σήμερα 33 τις κατασκηνώσεις. Πέρασαν 10.000 παιδιά από τις κατασκηνώσεις στη Μεγάλη Παναγία, στη Χαλκιδική. Τα κατηχητικά που ακόμα μέχρι σήμερα θα διακονώ επί 45 χρόνια. Δύσκολο όμως να συνοδοιπορήσουμε με τους εφήβους. Δύσκολο θέμα. Θέλει αγάπη, πολύ και ταπείνωση. Για να μπορέσεις να κατανοήσεις τους εφήβους. Αυτή είναι, νομίζω, η αρχή, η μέση και το τέλος για αυτή την ηλικία. Κατανόηση. Και πώς να την καταλάβεις όταν βρισκόμενος στη μέση ηλικία και τα ενδιαφέροντά σου είναι άλλα. Είναι μια δύσκολη ηλικία, η μέση ηλικία. Είμαστε στη μέση ηλικία τη στιγμή που τα παιδιά μας είναι έφηβοι. Η οικογένεια βρίσκεται σε ανάπτυξη. Έχει γίνει το σπίτι, ακόμα είμαστε σε ενίκιο και προσπαθούμε να το φτιάξουμε. Έχουμε τις δουλειές ή δεν έχουμε. Η ανεργία, η δυσκολία, τα οικονομικά, χρέη σε τράπεζες, δεξιά-αριστερά. Η δουλειά είναι, αν είναι ιδιωτική, είναι στο φόρτε και χρειάζεται πολύ σκέψη και πολύ κόπο για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, την οποία έχουμε ξεκινήσει. Έχουν εδραιωθεί, έχουμε φτιάξει χαρακτήρα πλέον με νεύρα και με άσχημες εκδηλώσεις και εκφράσεις. Δεν έχουμε χρόνο για την οικογένεια, ούτε ο άνδρας που δουλεύει, αλλά και η γυναίκα που δουλεύει. Οπότε ποιος θα δει τον έφηβο. Απορροφημένος στις δουλειές, στις business, ούτε καιρός για διακοπές, φοβερό. Να ακούω από οικογενειάρχες, δεν προλαβαίνω, δεν μπορούμε να πάμε διακοπές. Ρε παιδιά, λίγο να ησυχάσετε, τίποτα. Φωνάζει η γυναίκα, να πάμε μια βόλτα. Δεν είναι πλέον πολυτελή ανάγκη. Γιατί καιροφυλακτεί και κανένα καρδιακό επεισόδιο σε αυτή τη μέση ηλικία. Αν οι γιατροί το ξέρουν. Έτσι. Και σε αυτή την δυσκολία ούτε σχέσεις με το σύντροφο, τη σύντροφο. Φοβερό γεγονός το οποίο ζούμε στην εποχή μας. Να μην έχουν χρόνο για ερωτικές σχέσεις. Συγγνώμη που το θέτω έτσι. Και αυτό δημιουργεί αποξένωση των συντρόφων, των συζύγων. Δεν μπορούν να συνοηθούν. Και αυτό είναι σαν αιτία, γιατί καιροφυλακτεί και μια εξωσυζυγική σχέση. Θα πας σε ένα συνέδριο, θα πας σε μια αντιπροσωπεία, κάπου, κάποιος, κάποια θα σε ρίξει. Και τότε τα παιδιά είναι στην εφηβεία. Και ενώ οι έφηβοι έχουν ανάγκη από ψύχρεμη αντιμετώπιση, δεν έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε τότε. Δεν υπάρχει χρόνος για διάλογο. Που τότε χρειάζεται ο διάλογος. Με τα μικρά τα μωρά, στην παιδική ηλικία, τι να τους πεις, να καταλάβουν. Τώρα θέλει διάλογο. Τώρα θέλει υπομονή. Τώρα θέλει ταπείνωση. Πώς θα αναπτυχθούν οι έφηβοι, το πώς θα αναπτυχθούν οι έφηβοι εξαρτάται πόσο δουλέψουμε μαζί τους στην παιδική ηλικία. Τότε θα έπρεπε να τους είχαμε δείξει την αγάπη και το ενδιαφέρον και να φάνηκε καμιά. Γιατί άμα
πας να τους δώσεις στην εφηβική, θα σηκώσουν, η ηλικία θα σηκώσουν και αυτή χέρι. Εκεί δεν περνάνε αυτά, στην εφηβεία. Εκεί θέλει πολύ υπομονή. Εκεί θα δοκιμαστούμε όλοι μας. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να το βγάλω πέρα με τους εφήβους. Τους κάνω συγκέντρωση. Φωνάζουν. Ρε παιδιά, σιχάστε να κάνουμε μάθημα. Όχι. Παίζουν με τα κινητά. Χτυπιούνται. Δεν τους αντέχω. Λέω εδώ, πατέρα Χρυσόστομε, θα αποδείξεις. Εδώ θα αποδείξεις την ανδρεία σου. Εντάξει. Είπε η Βίκη, ξέρετε πώς έφυγα από το Αργυρόκαστρο, έτσι. Εντάξει. Με έχει απελάσει το καθεστώς του Μπέρισα από την Αλβανία. Είμαι ακόμα ανεπιθύμητο πρόσωπο για τους Αλβανούς. Ευτυχώς. Είναι από τα παράσημα αυτά. Αφού επιχείρησαν δύο φορές να με δολοφονήσουν. Στους Αγίους 40 και στη Χιμάρα. Ήταν τα πρώτα χρόνια δύσκολα. Όμως, ενώ έχουμε περάσει τέτοιες δυσκολίες, δηλαδή έχουμε αντιμετώπιση τέτοια σοβαρά ζητήματα, με τους εφήβους δυσκολευόμαστε να σηκώνουμε τα χέρια. Δέκατη φορά είναι που θα πάω στο Κονγκό τώρα. Δεν είναι τόση η δυσκολία. Ένας άνθρωπος έχει ανάγκη να αγαπήσει, έχει ανάγκη να αγαπηθεί και έχει ανάγκη να νιώσει ότι έχει αξία. Αυτές οι τρεις οι ανάγκες είναι θεμελιώδεις. Να αγαπήσω, να με αγαπήσουν και να νιώσω ότι έχω αξία. Τότε, στην παιδική ηλικία, έπρεπε να έχουν γίνει αυτά. Τότε έπρεπε να μπουν οι κανόνες και τα όρια. Ένα σπίτι στο οποίο δεν υπάρχουν απαγορεύσεις, που δεν έχει το σπίτι αυτό απαιτήσεις, που δεν απαιτεί ευγένεια και συμμόρφωση, που δεν γνωρίζει σταθερούς κανόνες και περιορισμούς, είναι ένας χώρος που δεν είναι υγιής. Είναι ένας χώρος που δημιουργεί αναπότερα προβλήματα. Εφόσον δεν υπήρξαν οι κανόνες και τα όρια στην παιδική ηλικία, στην εφηβεία, είναι η επανάσταση, σκοτωμός. Φωνές, τσιρίδες και συγκρούσεις ή αποδράσεις. Τότε έπρεπε να τους δείξουμε τα πρότυπα. Πρότυπα, παραδείγματα. Εδώ ήθελα να... Ο Άγιος Κοσμάς είναι πάρα πολύ παραδειγματικός στις δασκαλίες του και μιλώντας για την νεολαία, παρουσίασε ένα παράδειγμα μιμητικό, την Αγία Παρασκευή, η οποία έχει χριστιανούς γονείς και με τη βοήθεια αυτή των γονιών, παρόλο που έμεινε ορφανή νέα, αφιερώθηκε και έγινε μοναχή και ιεραπόστολος. Ξέρετε για την Αγία Παρασκευή. Έχει χριστιανεί σε όλη την Νότια Ιταλία και την Σικελία. Και έγινε αυτή, είναι η Αγία Παρασκευή, μετά την Παναγία, είναι η περισσότερη τιμόμενη γυναίκα Αγία στην Εκκλησία μας. Στο Παλέρμο την λατρεύουν. Και παρουσιάζει και ένα παράδειγμα αποτρεπτικό, την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. 12 χρονών, όταν σκοτώνονται οι γονείς της στο σπίτι και φεύγει και γίνεται πόρνη για 16 χρόνια. Τι το παράδειγμα των γονιών στην δύσκολη εφηβική ηλικία. Τότε έπρεπε να παρουσιάσουμε τα πρότυπα. Τα πρότυπα της πίστεως, της πατρίδος, της αρετής, του αγώνα. Τότε προσπαθούμε πάντοτε με τους νέους μας να παρουσιάζουμε τους νέους, τους παιδομάρτυρες, τους Αγίους σε μικρή ηλικία. Ας πούμε την Αγία μας Ακυλίνα, συγγνώμη, από τη Χαλκιδική έχουμε την Αγία μας Ακυλίνα. Αυτό το κορίτσι που αντιστάθηκε μαζί με τους άλλους νεομάρτυρες, παιδιά, νέοι.
Όχι στον εξισλαμισμό και όχι σε αλόφιλο και αλόδοξο γάμο. Όχι. Είμαι χριστιανή. Αν θέλω να πατευτώ, θα έπαινα χριστιανό και πατριώτη μου, όχι Τούρκο και μουσουλμάνο. Και πεθαίνει. Και μαρτυρεί. Όπως και οι άλλες Αγίες. Και η Αγία Χρυσής και οι άλλοι. Η Αγία Κυράννα από το χωριό του κ. Παπαθεμελή, από την Όσα. Και κοκκίνησε ο λεγόμενος λευκός πύργος από το αίμα της Αγίας Κυράννας, που θα μπορούσε να είχε δεχθεί την πρόταση γάμου από τον Τούρκο, τον φορείς πράκτορα, που πήγε στο χωριό της. Να παρουσιάσουμε τους εφήβους. Εγώ μιλάω πολύ για τα παλικάρια, για τους εφήβους της Κύπρου μας, που εκείνοι δεν ξεκίνησαν το 55 τα συλλαλητήρια για τη ΣΕΟΚΑ εναντίον των Άγγλων. Τα παιδιά από τα γυμνάσια και τα λύκεια και από το Πανκύπριο Λύκειο έβγαιναν στους δρόμους με τις ελληνικές σημαίες και φώναζαν ένωση. Και οι Άγγλοι τα κυνηγούσαν τα παιδιά με τόσα και τόσα αμαρτία, με επικεφαλής τον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Να, πρότυπα, παραδείγματα. Τότε έπρεπε στην νεανική ηλικία, στην παιδική ηλικία, να το οδηγήσουμε στο Χριστό και στην Εκκλησία. Τότε να τους συσχετίσουμε, να τους σχετίσουμε με πνευματικό πατέρα, να τα εμπνεύσουμε με τους Αγίους της πίστεώς μας. Τότε θα έπρεπε ο πατέρας να κρατήσει το παιδί με το ροζιασμένο χέρι του και να το εμπνεύσει ασφάλεια και σιγουριά. Να το κάνει δυνατό, λέγοντάς το ότι «Παιδί μου, η ζωή είναι αδίστακτη και θέλει πολύ δύναμη για να την περάσεις». Και εδώ απευθύνομαι σε εκείνες τις γυναίκες που δεν θέλουν τον πατέρα. Κάνουν ένα παιδί, παίρνουν το παιδί και σκόνονται και φεύγουν. Είναι δυνατόν να μεγαλώσει παιδί χωρίς πατέρα? Θα είναι ανάπηρο αυτό το παιδί. Διότι δεν θα έχει τη δύναμη, αυτή τη σιγουριά για τη ζωή. Όσο και άξιστος να είναι ο πατέρας, είναι αυτός ο οποίος εμπνέει τη σιγουριά και την ασφάλεια. Τότε θα έπρεπε στην παιδική ηλικία η μάνα με στοργή να δείξει την ομορφιά της ζωής. Αυτό μας δίνει η μάνα μας. Και να μας μάθει να αγαπάμε τη ζωή. Για να γίνει αυτό που είπε ο Ντοστογεύσκη, αγάπησε τη ζωή και τότε θα καταλάβεις το νόημά της. Από την προηγούμενη φάση ζωής, από την παιδική ηλικία, εξαρτάται η ομαλή διέλευση από την εφηβεία. Χαρακτηριστικά της εφηβείας είναι μεγαλώνει το σώμα, έχουμε αλλαγές, αναπτύσσεται η κρίση, πλέον δεν είναι το παιδί που του βάζει στη φωνή, έχει πλέον λόγο, ενδιαφέρεται για το άλλο φύλο και απεξαρτιέται από την οικογένεια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει ότι όσο προχωράει η οικογένεια, η ψαλίδα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά ανοίγει. Ενώ ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα κλείνει όσο παίρνουν τα χρόνια. Βαθαίνει η αγάπη. Έχει πολλές δυσκολίες η εφηβική ηλικία. Στο θέμα της αυτοεκτίμησης, που πέφτει πολλές φορές αυτή η αυτοεκτίμηση, όταν θα πούμε στο παιδί «Δεν αξίζεις», «Δεν αξίζει», «Τελείωσες, το σκότωσες». Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό. «Δεν αξίζεις, δεν κάνεις τίποτα». Είσαι άχρηστος, άχρηστος, «Τελείωσε, το σκότωσες». Και η αυτοεκτίμηση αυτή πέφτηκε από το περιβάλλον στο σύγχρονο στο οποίο ζούμε. Πώς το παιδί να έχει εκτίμηση στον εαυτό του ότι θα πρέπει να διαβάσει, να πάει να σπουδάσει, τι να σπουδάσει, αφού αυτοί που σπούδασαν δεν έχουν δουλειές και είναι σερβιτόροι στα ξενοδοχεία.
Δεν έχουν προσπάθει. Έχουν τα παραδείγματα της απογοήτευσης τα παιδιά μας και είναι απογοητευμένα. Βαθιά πικραμένα είναι οι εφηβοί μας. Δεν έχουν όρεξη για ζωή. Ποια ζωή? Ποιος τους αγαπά? Εμείς που τους φτιάξαμε ένα μέλλον αβέβαιο, που τους υποθηκεύουμε την πατρίδα, που θα πληρώνουν αυτά τα λάθη τα δικά μας για τα οικονομικά, αλλά και θα έχουν προβλήματα αύριο, θα κληθούν να πολεμούν με πυλιούς, με λύκους και με αρκούδες από βόρεια και από ανατολικά, για να υπερασπιστούν την πατρίδα για τα λάθη που κάναμε εμείς. Ήταν πολύ, πολύ, πολύ παρήγορο που βγήκαν τα παιδιά μας, για πρώτη φορά έγινε αυτό, που βγήκαν για τη Μακεδονία και τα συκοφάντησαν και τα γελιοποίησαν τα παιδιά μας που, σε όλη την Ελλάδα, όχι μονάχα τα Μακεδονόπουλα, που βγήκαν και φώναξαν «Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική». Αυτό το θέμα, για φανταστείτε, αυτό το θέμα που το είχαν κάποιοι στα χέρια τους, το πήραν στα χέρια τους τα παιδιά μας. Και αυτό είναι μια μεγάλη ελπίδα, ότι δεν θα περάσει αυτό το οποίο έγινε με τη Μακεδονία μας. Ένα άλλο δύσκολο είναι η ανάληψη ευθυνών. Δεν αναλαμβάνουν ευθύνες. Γιατί λένε ψέματα. Μας λένε ψέματα. Λένε. Έχουν δικαιολογίες. Το άλλο είναι, δεν μπορούν να διαχειριστούν τις κρίσεις, τις δυσκολίες. Χάνουν την αγαπητικιά, χάνουν το φίλο. Τους προσβάλλει ο δάσκαλος, τους προσβάλλει ο γονιός. Τα πράγματα δύσκολα, οικονομικά δεν έχουν. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τις κρίσεις και απελπίζονται. Έχουμε και τις αρνητικές επιρροές. Είναι επιρρεπείς στις αρνητικές επιρροές τα παιδιά μας. Και εδώ έχουμε το θέμα των ναρκωτικών και όλων των εξαρτήσεων. Την επιλογή φίλων. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα. Συζητούμε συνεχώς με τα παιδιά. Δεν έχουν φίλους. Οι γονείς μου λένε, δεν έχει φίλους το παιδί μου. Δεν μπορούν να επιλέξουν φίλους. Δεν εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Τα κρατούν μέσα τους. Ούτε θυμώνουν, ούτε κλαίνε. Είναι παγωμένα. Που αυτό είναι πολύ ύποπτο. Δεν έχουν μάθει ποτέ να έχουν όρια στη ζωή τους. Δεν τους έβαλαν ποτέ όρια στη ζωή τους και δεν έχουν όρια. Και η ζωή τους βγαίνει πολλές φορές έξω από τα όρια. Η Μητέρα Εκκλησία μας, σε αυτές τις δυσκολίες του εφήβου, έχει να προσφέρει στη χαμηλή αυτοεκτίμηση την αξία που προσφέρει στον άνθρωπο ο Χριστός μας, η πίστη. Ο Χριστός μας είναι, το είπε και ο Πατριάρχης μας, και η πίστη μας είναι αυτή που δίνει την αξία στον άνθρωπο. Στην αδυναμία ανάληψης ευθυνών δημιουργεί υπεύθυνους ανθρώπους να λένε την αλήθεια και να λαμβάνουν την ευθύνη τους. Ναι, εγώ το έκανα, συγγνώμη. Αυτό λέμε στα παιδιά μας, στους εφήβους μας. Στη δυσκολία της διαχείρισης κρίσεων έχουμε ένα πανίσχυρο όπλο που λέγεται προσευχή. Προσευχή σου, παιδί μου. Στη δυσκολία να πει όχι σε αρνητικές επιρροές, διαθέτουμε τις μεθόδους της ενίσχυσης της θέλησης του ανθρώπου να πει όχι, όπως είναι η νηστεία. Και στην κοροϊδεύουμε σήμερα. Η νηστεία είναι 1002 παιδαγωγικές μέθοδοι για να ενισχυθεί η θέληση του παιδιού και να μάθει να λέει όχι. Στη δυσκολία έκφρασης των συναισθημάτων βοηθά η εξομολόγηση στον πνευματικό πατέρα, που ο πνευματικός πατέρας ακούει όλα τα συναισθήματα και τα θετικά και τα αρνητικά. Στη δυσκολία επιλογής φίλων, η Εκκλησία μας τους μαθαίνει ότι φιλία είναι όχι να ζητάς, αλλά να δίνεις. Στη βίωση, στην μοναξιά που ζουν πολλές φορές τα παιδιά μας, έρχεται η βίωση της πνευματικής οικογένειας στην ενορία. Οι έφηβοι έχουν 3 βασικά θέματα. Την απόκτηση ταυτότητος, την αυτονομία και τη σεξουαλική ζωή. Η απόκτηση ταυτότητος. Τώρα γνωρίζουν τον εαυτό τους, το σώμα τους, τη ψυχή τους,
Τώρα καταλαβαίνουν τα αγόρια ότι είναι αγόρια και τα κορίτσια ότι είναι κορίτσια. Αλίμονο εάν καταλάβουν τα αγόρια ότι είναι κορίτσια και τα κορίτσια ότι είναι αγόρια. Βέβαια κάποιοι τα θέλουν αυτό. Περισσότερο θα μας μιλήσει η Πρεσβυτέρα για το ζήτημα αυτό. Εμείς όμως ποτέ δεν θα συμφωνήσουμε με αυτό τον διαφιλικό ξεπεσμό του ανθρώπου. Με πολλή αγάπη για τους πεσμένους, αλλά δεν λέμε καλά κάνετε και πέσατε, δίνουμε το χέρι και λέμε έλα, σήκω. Ό,τι και αν έχει συμβεί. Η αυτονομία. Παίζουν ανάμεσα στην εξάρτηση και την ελευθερία. Θέλουν να φύγουν, αλλά φοβούνται πολύ. Εδώ είναι ο ρόλος των γονιών να το βοηθήσουν στην αυτονόμησή τους, στην ανάπτυξη της ξεχωριστής του ταυτότητος. Να μην το αντιμετωπίζουν σαν εξαρτημένο μικρό παιδί. Στην εφηβεία έχουμε μια καινούργια γέννηση. Όπως ακριβώς έχει γίνει η γέννηση, η σωματική από τη μάνα, έτσι γίνεται η δεύτερη γέννηση, η ψυχολογική του χαρακτήρα στην εφηβική ηλικία. Υπάρχει ένας διάλογος που γίνεται ανάμεσα στο παιδί και στη μάνα. Και όταν το παιδί είναι μέσα στη μήτρα και όταν το παιδί είναι μέσα στο σπίτι. Είναι έφηβος. Μάνα, πρέπει να βγω. Πού θα πας? Καλά είσαι εδώ πέρα. Έχεις το φαΐ, έχεις ζέστη, έχεις ασφάλεια. Πού θα πας? Μάνα, εδώ θα σκάσω. Πρέπει να βγω. Και από τη μήτρα σου και από το σπίτι. Μα θα με πονέσεις. Ναι, αλλά αν μείνω εγώ θα πεθάνω. Εάν δεν βγω μέσα από τη μήτρα και δεν βγω μέσα από το σπίτι, θα πεθάνω. Και κάνει το σάλτο το παιδί και βγαίνει. Και δεν μας ρωτάει. Και γεννιέται. Αλλά σε αυτό θα πρέπει να... ενώ το ξέρουμε αυτό πώς γίνεται στη γέννα, στην εφηβική ηλικία δεν το διευκολύνουμε πώς να γεννηθεί. Να γεννηθεί ομαλά, έστω και αν πονέσουμε. Οι έφηβοι φαίνεται ότι απομακρύνονται από τους γονείς και τους πλησιάζουν όταν έχουν ανάγκη. Όχι. Το βλέπω, είναι φαινομενικό αυτό. Λένε πολλοί γονείς ότι έρχεται μονάχα για φαγητό και παράδεισο ζητάει. Όμως, να ξέρουμε πάντοτε ότι ο έφηβος έχει πάντα ανάγκη αναγνώρισης. Να το βοηθούμε στην αυτονόμησή του, στην ανάπτυξη της ξεχωριστής ταυτότητός του και να μην το αντιμετωπίζουμε σαν εξαρτημένο παιδί. Να το βοηθούμε στην κοινωνικοποίησή του. Να μας ανησυχεί η απομόνωση και η απορρόφησή του από το ίντερνετ και η έλλειψη φίλων. Μα πότε καθίσαμε να το συζητήσουμε, γιατί δεν έχεις φίλους? Να καθίσουμε να συζητήσουμε μαζί του και να το καθοδηγήσουμε στις δυσκολίες που έχουν. Κατανόηση, αγάπη, σεβασμός. Τώρα θέλει λογικές απαντήσεις, επεξηγήσεις σε τι συμβαίνει, με υπομονή χωρίς τιμούς και συσχέτιση με πνευματικό πατέρα, που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος με τους νέους και τους έφηβους. Η σεξουαλική ζωή. Στην παιδική ηλικία οι στενές σχέσεις ήταν με πρόσωπα του ίδιου φίλου. Τώρα στην εφηβεία μεταφέρεται η σχέση σε πρόσωπα του άλλου φίλου. Ενδιαφέρεται για την εξωτερική του εμφάνιση. Αρχίζει να συμπαθεί κάποια αγόρια, κάποια κορίτσια. Κοιτάζεται στον καθρέφτη. Βλέπει εικόνες, φωτογραφίες, γυμνά. Έχει φαντασιώσεις. Ανακαλύπτει το σώμα του. Αρχίζει να πειράζει το σώμα του. Και να νιώθει τα πρώτα σκητήματα της ειδονής. Και το κορίτσι μπαίνει στην έμεινο ρίση. Τότε είναι που το παιδί χρειάζεται, το αγόρι χρειάζεται να και κορίτσι χρειάζεται να ενημερωθεί από τους γονείς του. Ο πατέρας να μιλήσει στο αγόρι για το σεξουαλικό στοιχείο και για το σκοπό του. Ευχαριστώ τον πατέρα μου. Τον ακολουθούσα στο καράβι και κάποια στιγμή μου είπε παιδί μου, πρόσεχε αυτό και αυτό. Και η μητέρα πρέπει να μιλήσει στο κορίτσι για την περίοδο και για τη σεξουαλική λειτουργία της γυναίκας. Θα μπορούσα να σας πω πολλά, αλλά πρέπει να τα συμμαζέψω. Έχει να μας προσφέρει η Εκκλησία μας με τον μεγάλο παιδαγό, τον Ιερό Χρυσόστομο, να μας λέει ότι είναι μια οικοδομή που χτίζεται και πρέπει να χτίζεται γερά, ότι θα πρέπει να φυλάμε τις αισθήσεις του παιδιού. Οι αισθήσεις του να λειτουργούν σωστά, να βλέπει σωστά, να ακούει σωστά, να μιλάει σωστά, να γεύεται σωστά.
να είναι, να μην τον κάνουν ό,τι θέλουν οι δονές. Εδώ έχουμε να μιλήσω για το πιο σπουδαίο βιβλίο το οποίο έχει γραφεί τα τελευταία 500 χρόνια. Είναι το συμβουλευτικό εγχειρίδιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Συγγνώμη, ένας πλούτος που μιλάει για της φυλακής των πέντε αισθήσεων. Πώς θα φυλάξουμε τις πέντε τις αισθήσεις μας. Όταν λοιπόν ευχαριστιέται όλες τις αισθήσεις το παιδί, ο έφηβος, τον κυριεύουν οι ειδονές και χάνεται. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και το επαναλαμβάνει και για όλους μας ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο η αγωγή είναι σπουδαιότατη τέχνη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τέχνη από αυτήν. Το να παιδαγωγήσεις την ψυχή και να διαπλάσεις την ψυχή του νέου. Υπάρχει κοσμική αγωγή και ανατροφή του νέου ανθρώπου που έχει ως σκοπό να οθεί το νέο στην κατάκτηση του πλούτου, της λάμψης, των ειδονών και των απολαύσεων. Υπάρχει η χριστιανική διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου που οδηγεί το νέο πέρα από τα εφήμερα και εντυπωσιακά. Το οδηγεί στην αιωνιότητα. Θερμά παρακαλεί τους γονείς ο Ιερός Χρυσόστομος. Πριν από κάθε άλλο, αναθρέψτε με τον κατάλληλο τρόπο τα παιδιά σας. Φύτεψε στη ψυχή του την καλοσύνη, το αόργητο. Θυμάμαι τη μάνα μου που με έδωσε, που με έδινε το φαγητό, πήγαινε στη γιαγιά, στη γειτόνισσα. Που να μάθουμε στα παιδιά το αόργητο. Δεν θα θυμώνεις όταν σου μιλάω. Θα ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου. Το αμνησίκακο. Γιατί μίσησες το φίλο σου, γιατί το αδελφάκι σου. Το ευεργετικό, το φιλάνθρωπο. Σε άλλη περίπτωση συμβουλεύει τον πατέρα. Ανάθρεψε αθλητή για τον Χριστό. Και αναφέρει και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουμε και τα μέσα για τη διαπαιδαγώγηση. Προτείνει την Αγία Γραφή. Διηγήσει από την Αγία Γραφή. Ο πιο βιωματικός τρόπος να παιδαγωγήσει ένα φιλόσοφο και αθλητή για τον Χριστό και ουράνιο πολίτη είναι να το πάρεις, να πάρεις το παιδί σου από το χέρι και να το οδηγήσεις στην Εκκλησία. Βέβαια, εγώ δεν είχα αυτή την ευκαιρία, γιατί ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος μέσα στις θάλασσες. Είχα μόνο έναν παππού που ερχόταν και με έπαιρνε και με πήγαινε στην Εκκλησία, στο Πλωμάρι. Και εκεί μεγάλωσα στην ενορία της Αγίας Παρασκευής. Και είμαι αυτό που είμαι. Χρυσόστομος, όνομα και πράγμα. Με αυτόν τον τρόπο η παιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται. Το παιδί προσεγγίζει εποπτικά και βιωματικά σε ένα τελευταίο στάδιο τον καρπό της προσπάθειάς του και βιώνει την αγαλία της δημιουργίας του. Μια χρυσή αρχή για την επιτυχία της διαπαιδαγώγησης είναι να κατανοεί ο παιδαγωγός, γονιός, δάσκαλος, παπάς ή οτιδήποτε άλλο, ότι είναι ανεπαρκής για ένα τέτοιο μεγάλο έργο. Αυτή είναι η αρχή του Αγίου Χρυσοστόμου. Θέλεις να πετύχεις, ομολόγησε ότι είσαι ανεπαρκής για το έργο αυτό. Τότε επιτυγχάνει η παιδαγωγική σου. Όταν καταλαβαίνεις τη δική σου την αποτυχία, όταν μιλάς για το παιδί σου στο Θεό και όταν το εμπιστεύεσαι στο Θεό. Σας ευχαριστώ.